η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη δεσμεύτηκε να ανακτήσει τον έλεγχο του μεταναστευτικού. Έβαλε στόχο την ουσιαστική μείωση των ροών και το δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα, δύο χρόνια μετά, οι ροές στη χώρα μας έχουν μειωθεί κατά 90%. Από 121 δομές σε όλη τη χώρα, σήμερα παραμένουν 35. Στις δύο δομές που εγκαινιάστηκαν σήμερα, στη Λέρο και στην Κο, από 6.500 αιτούντες άσυλο που είχαμε πριν ένα χρόνο, σήμερα έχουμε κάτω από 600. Αποσυμφόρηση κατά 90%. Δεσμευτήκαμε απέναντι στους νησιώτες να γυρίσουμε σελίδα. Και αναγνωρίζουμε στους νησιώτες ότι σηκώσαν ένα δυσανάλογο βάρος τα προηγούμενα χρόνια. Με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο στόχος είναι πλέον ο διαμοιρασμός των βαρών της μεταναστευτικής κρίσης πιο δίκαια σε όλη την Ευρώπη και αυτό επιδιώκουμε στο νέο σύμφωνο. Οι νέες δομές προσφέρουν αφενός αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, κάτι που θα περιμένει κάποιος από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφετέρου ένα αυξημένο αίσθημα ασφάλειας για τους ωφελούμενους, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες. Ό,τι δεσμευθήκαμε απέναντι στους νησιώτες, το πραγματοποίησαμε. Ευχαριστώ.